Στηρίζουμε την απόφαση της ΟΛΜΕ να απέχει από την ηλεκτρονική εκλογική διαδικασία παροδία που επιβάλλει το Υπουργείο, Υγεία, το Υπουργείο Παιδείας και η Κυβέρνηση σε μια περίοδο μάλιστα που χρειάζεται περισσότερο από ποτέ η μαζική συλλογική διαδικασία των σωματείων, των ΕΛΜΕ, η ζωντανή συζήτηση και η ανταλλαγή απόψεων ο αγώνας ενάντια στο κύμα των νέων αντιεκπαιδευτικών, αντεργατικών, αντιλαϊκών μέτρων που έρχονται αυτή την περίοδο και το επόμενο διάστημα. Ταυτόχρονα ε, εκφράσαμε την αλληλεγγύη μας και ότι την υπόσχεσή μας ότι θα πρωτοστατήσουμε στον αγώνα σε συνθήκες πανδημίας με βάση τα αιτήματα των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των γονιών για μαζικούς διορισμούς στο εκπαιδευτικό σύστημα, με μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους, με μαζικούς διορισμούς επίσης καθαριστριών που είναι απαραίτητες αυτή την περίοδο, αλλά και ταυτόχρονα για να αραιώσουν οι αίθουσες, τα τμήματα, με το ανώτερο να υπάρχουν 15 παιδιά σε κάθε τάξη. Αυτό είναι ζήτημα που απαιτεί το ΚΚΕ, που απαιτεί το εκπαιδευτικό κίνημα όπως και το κίνημα ε, των μαθητών που ξεκίνησαν μεγάλες μαθητικές κινητοποιήσεις το προηγούμενο διάστημα και βεβαίως απαιτούνται άμεσα δωρεάν μαζικά τεστ για όλους τους μαθητές, για όλους τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς τους. Και φυσικά να Όλε όλες οι διαδικασίες οι απαραίτητες μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες με την εξαποστάσεως διδασκαλία που δεν λύνει το πρόβλημα ούτε πολύ περισσότερο πρέπει να έχουν στο μυαλό τους να μονιμοποιηθεί αυτή η κατάσταση αλλά με τον απαραίτητο εξοπλισμό των παιδιών που τον χρειάζονται έτσι ώστε να μην έχουμε μαθητές δύο και τριών ταχυτήτων. Έτσι ώστε να υπάρχει ισονομία στην εκπαίδευση, στη διδασκαλία των μαθητών. Όλα αυτά μαζί με τα υπόλοιπα ζητήματα όπως είναι ο νέος συνδικαλιστικός νόμος, οι νέοι περιορισμοί, η καταστολή και ο αυταρχισμός απέναντι στο εκπαιδευτικό κίνημα και την εκπαιδευτική κοινότητα θα πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής και του κόμματός μας και όλων των πολιτικών κομμάτων. Εμείς ως ΚΚΕ θα κάνουμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και στη Βουλή και προς την κυβέρνηση και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό για να σταματήσει αυτή η διαδικασία, να ακυρωθεί η επιμονή του Υπουργείου Παιδείας που φτάνει μέχρι και το σημείο γελιότητας, δεν είναι γελιότητα, είναι τραγουδία στην πραγματικότητα. Είναι αντιδημοκρατικά, αντισυνταγματικό το μέτρο που παίρνει να υποχρεώνει ακόμα και τους εκπαιδευτικούς που θέλουν να απέχουν, που δεν θέλουν να βάλουν υποψηφιότητα, να τους έχει αναρτήσει στους καταλόγους των υποψηφίων ε, για, την επόμενη, για την επόμενη εκλογική διαδικασία, την ηλεκτρονική ε, ψηφοφορία. Είναι απαράδεκτο, θα πρέπει με παρέμβαση της πλειοψηφία της Βουλής αλλά και της ίδιας κυβέρνησης να καταργηθεί αυτό το μέτρο του Υπουργείου Παιδείας άμεσα.